Η αυλαία για την 83η ΔΕΘ έπεσε και οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τα εντυπωσιακά περίπτερα της αμερικανικής συμμετοχής με τα επιτεύγματα εταιριών κολοσσών, αλλά και το δικό μας θεματικό πάρκο Ψηφιακή Ελλάδα με περισσότερες από 100 ελληνικές startups, μαγνήτησαν το κοινό αφού του δόθηκε η δυνατότητα να δει από κοντά το μέλλον. Η φετινή ΒΕΦ ήταν η μεγαλύτερη της τελευταίας 20ετίας, με τους εκφέτες να ξεπερνούν τους 1.500 και τους επισκέπτες να φτάνουν στους 300.000. Στο επίκεντρο βρέθηκε το περίπτερο των ΗΠΑ, που ήταν και η τιμόμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Στο αμερικάνικο περίπτερο βρέθηκαν 55 επιχειρήσεις όπως η Google, η Microsoft και η Coca-Cola. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να βγουν από κοντά εφαρμογές βασισμένες στις τελευταίες εξελίξεις τεχνολογίας, όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα. Παράλληλα, στο αμερικάνικο περίπτερο πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ομιλίες και παρουσιάσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία και στους κλάδους της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Για πρώτη φορά, οργανωμένη παρουσία στη ΒΕΦ είχε ο κόσμος των startup. Περίπου 120 νεοφυείς επιχειρήσεις από όλη τη χώρα έδωσαν το παρόν στο περίπτερο Ψηφιακή Ελλάδα. Εκατοντάδες νέοι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να κάνουν το απαραίτητο networking. Τα περίπτερα των κρατικών οργανισμών, της ενέργειας, της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και των επιμελητηρίων της χώρας με περισσότερες από 360 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα συμπλήρωσαν το puzzle της φετινής διοργάνωσης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί που επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη για τη φετινή διοργάνωση. Εγκαινιάζοντας την έκθεση, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θέλησε να σηματοδοτήσει την έναρξη της πορείας στη μεταπνευμονιακή εποχή. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια σειρά παροχών και παρεμβάσεων που, όπως είπε, μπορούν να εφαρμοστούν, δεδομένου ότι ο στόχος για πρωτογενέως πλεώνασμα 3,5% θα επιτευχθεί φέτος. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας εξήγηλε μείωση έως και 35% των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα από 7.000 ευρώ και πάνω. Σταδιακή μείωση κατά 4% της φορολογίας επιχειρήσεων από το 29% στο 25%. Και μείωση του ένφια έως 50% για σχεδόν 1,2 εκατομμύρια χαμηλές ιδιοκτησίες και 30% μεσοσταθμικά σε δύο φάσεις το 2019 και το 2020. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρουσίασε το συνολικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στην ΔΕΘ, δεσμεύτηκε για μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στη συνέχεια στον τουρισμό. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε επίσης και για μείωση του ένφια κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια. Ακόμη δεσμεύτηκε για την καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για την φορολογία φυσικών προσώπων και για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Για το ασφαλιστικό προβλέπεται κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και ριζικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό. Στην φετινή ΔΕΘ είδαμε πολλά και ακούσαμε πολλά. Αυτό που μένει να δούμε όμως, το όχι και τόσο μακρινό μέλλον, είναι το αν όλες αυτές οι εξαγγελίες από το βήμα της πρώτης μεταμνημονιακής διεθνούς έκθεσης υλοποιηθούν, σηματοδοτώντας όντως το πέρασμα της χώρας μας και όλων εμάς φυσικά σε μια νέα, πιο εύρωστη οικονομικά εποχή.